Μεγάλη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ ήρθε με δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Πριν από λίγο έλεξε το παιχνίδι με 0-1 με το γκολ του Σφιντέρσκι, του Πολωνού δολοφόνου, του Πολωνού φωνιά μέσα στο ΑΚΑ. Πάγωσε τους Παναθηναϊκούς, πάγωσε όλους τους οπαδούς μέσα στο γήπεδο, στο 11, και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Μιας και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βάλει 4 γκολ. 4 γκολ ο ΠΑΟΚ δύσκολα να δεχτεί φέτος από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, στα ημιτελικά του ΠΑΟΚ για 8η νομίζω συνεχόμενη φορά στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει κάτι το ακατόρθωτο που δεν το έχει κάνει καμία ομάδα στον ελληνικό χώρο. Να πάρει το 4ο συνεχόμενο κύπελο στην ιστορία του. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές πριν τη συνέντευξη τύπου. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια για τον κόσμο, για το τι είδε, τα σχόλιά σας. Μισό λεπτό όμως, επιτρέψτε μου, στην γραμμούλα έχουμε Πασχαλάκη. Μισό. Φανταστικά. Την πρόκριση. Ναι. Δεν αισθάνομαι κάτι αυτή τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ. Τι έγινε στη φάση εκείνη, γιατί έκανε προσπάθειες 3 φορές το ιατρικό team για να σου κάνει κάτι στον αγκώνα, αν κατάλαβα καλά. Χωρίς το θέλει ο Χριστός. Άπλωσε το πόδι του και με έσκησε σε κάποια σημεία. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η μπλούζα σε έσκησε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν θα το σκίσει, είναι μεγάλη. Μπλούζα. Ωραία πράγματα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να υπάρχει μαχητικότητα στο παιχνίδι. Καλά έκανε που μπήκε ο Χρήστος. Δεν το έκανε επίτηδες σίγουρα. Μιλήσαμε κιόλας μετά το παιχνίδι. Και αφού είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε. Η δική σου απόδοση. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Μαγικά μπορώ να πω. Όταν με χρειάζεται η ομάδα είμαι εκεί. Η σχέση που έχω με τα παιδιά είναι εκπληκτική. Μέσα στο παιχνίδι το ζούμε κανονικά, περνάμε ευχάριστα. Υπάρχει πάθος, υπάρχει ένταση σε όλη τη διάρκεια. Η ένωση που έχω με τα παιδιά είναι εκπληκτική, γιατί βλέπω τις φάσεις. Έχει να κάνει με το. Όπως έλεγε προηγουμένως ο Χρήστος, άθελά του. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ καιρό μαζί. Έχουμε αναπτύξει μια σχέση που είναι δύσκολη να την έχει εύκολα μια ομάδα. Και πραγματικά είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ αποδεικνύω κάθε μέρα ποιος είμαι. Αυτό θα κάνω και μέχρι το τέλος της χρονιάς. Βλέπουμε τις φάσεις, sorry. Και... Έχεις μείνει στη φάση και εμείς έχουμε μείνει στη φάση. Και μάλιστα ο Χρήστος Δόνης έμεινε από πάνω σου και ήταν ο πρώτος ο οποίος κάλεσε το ιατρικό team. Αυτό είναι και πολύ καλό μεταξύ των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, έτσι. Κατάλαβες ότι έγινε μια σύγκρουση τόσο πολύ, δηλαδή το επιφώνημα ήταν και από την κερκίδα και από φίλε, τι χάζω ερωτήσει, αν δεν το κατάλαβε, αυτό δεν το κατάλαβε. Άκου ερωτήσει που τον κάνει. Στην αλλού ήταν πόσα μπάλα. Αυτό με ενδιαφέρε. Ναι, διώξε την μπάλα, αλλά η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Εντάξει, και ο Χρήστος είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είμαστε και φίλοι πέρα από ότι ήμασταν αντίπαλοι σήμερα. Και. Λέω τη φάση τώρα, ναι. Και πραγματικά αυτό είναι. Η μορφιά του ποδοσφαίρου είναι αυτή. Ναι. Ό,τι και να γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να υπάρχει αυτή η ωραία σχέση. Είχαμε καιρό να σε ακούσουμε. Γι' αυτό και επιμένουμε λιγάκι. Το κλίμα στην ομάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά την πρόκριση, πώς μπορεί να είναι. Πώς να είναι, όταν μια ομάδα κερδίζει, όταν μια ομάδα παίρνει πρόκριση. Αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Μπορώ να πω ότι είμαστε καλά τώρα. Υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχε μια κάμψη. Συμβαίνει σε πολλές ομάδες αυτό. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Υπερασπιστήκατε και τον τίτλο, έτσι. Ναι, ναι. Είμαι από τους ευλογημένους που είμαι στην ομάδα και έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου αυτά τα χρόνια που έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Και να παίζουμε και ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο που έχουμε συνηθίσει τον κόσμο να βλέπει όλα αυτά τα χρόνια. Βήμα-βήμα. Είναι μακρύς ο δρόμος. Έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια. Ας το πάμε βήμα-βήμα και θεωρώ ότι... Δεν πιστεύω να θέλεις κάποιον αντίπαλο τώρα, γιατί είναι... Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Δεν ξέρουμε καν τους αντιπάλους αυτή τη στιγμή, εκτός από τον Ολυμπιακό. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι καλά στην ομάδα, να ζούμε τέτοιες στιγμές και συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Πάμε λίγο στις γραμμές που περίμεναν οι φίλοι για να δούμε πώς είδαν τα πράγματα σήμερα από την πλευρά του φιλάθλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, φίλε μου. Τον έφαγε στον Μπέλκα, τον έφαγε στο Φουκάρα. Τον έφαγα, τον έφαγε ρε Γουρουσούζη. Σήμερα έκανε αυτή την ενέργεια, δηλαδή πραγματικά μας χάζεψε όλους. Εντάξει. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, πάρε βάλε τον γκολ και από... Τι να πεις, εντάξει, όλα τα έκανε. Εντάξει, πίεσε, πάλεψε, έδωσε μάχες, δεν τους άφησε να κατεβάσουν την μπάλα, που ήταν επικό σήμερα ο Πέλκας. Αυτός που για μια ακόμα φορά ρε Σιτάσου είναι παραφωνία, παρότι όμως σήμερα προσπάθησε, έτρεξε. Ναι. Είναι ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Αν και σήμερα έτρεξε, δηλαδή εδώ είναι το αξιοπερίεργο, συνήθως περπατάει, σήμερα έτρεξε πολύ, μάρκαρε, έκοψε, έκανε πολλά πράγματα, αλλά ρε εσύ δεν είναι αυτός ο Μπίσεσβαρ που ξέρουμε, που βγαίνει μάτι ας πούμε και χάνει 10 ευκαιρίες. Κλωτσάει την μπάλα, τη βγάζει έξω, κάνει... Το παλικάρι είναι ματιαγμένο, πραγματικά θα με κάνει να πάρω τηλέφωνο στην Βραζιλία, στη Μάγισσα, και να την πω να κάνει τα γιατροσόφια εκεί, να βάλει φτερά νυχτερίδας, ουράς άβρας και τα λοιπά, να κάνει εκεί τα ξόρκια της, να ξεματιαστεί ρε παιδί μου ο Ντιέγκο, δεν γίνεται, το παλικάρι το ματιάξανε εκεί στο μάτσο με τον Άγιαξ, το ματιάξανε, τον φάγανε με τα μάτια του Ιβρωμολανδί και από τότε δεν υπάρχει πραγματικά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός ο γνωστός Μπίσεσβαρ, ο οποίος πέρσι έχει βάλει 10 γκολ, έχει βγάλει 10 assist και τώρα τελειώνει το πρωτάθλημα σε 3 αγωνιστικές και έχει βάλει ένα γκολ και μία assist. Δηλαδή το 1-10 έχει αυτή τη στιγμή. Μαζί σου. Από εκεί και πέρα δείξαμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Τους διαλύσαμε μέσα στο γήπεδο. Πολύ καλό στήσιμο. Επιτέλους πάλι θα συνεχίσουμε με 4-2-3-1. Μισό ρε φίλε. Είναι ο Πούγκουρας. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Sorry. Σκορ 2-0, να έρθει ο αντίπαλος στην έδρα μας και να προηγηθεί στην αρχή του παιχνιδιού. Έκανε πολύ δύσκολο το έργο μας για τη συνέχεια. Δεν είχαμε καλό πρόσωπο σήμερα, ούτε αμυντικά ούτε με την μπάλα στα πόδια. Δεν είχαμε την κατάλληλη ψυχραιμία. Και όταν δεν έχεις την ψυχραιμία και όταν δεν έχεις τη σταθερότητα την αμυντική, θα βρεθείς εκτός συνέχειας της διοργάνωσης του κυπέλλου. Θεωρείς ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την νευρικότητα που είχατε στο ξεκίνημα? Θεωρείς ότι ίσως σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσετε προφανώς διαφορετικά, ίσως επειδή ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι? Εντάξει, όλα μαζί αυτά που είπες, όλα ισχύουν και ο αντίπαλος ήταν πολύ καλό σήμερα. Εμείς δεν είχαμε καθόλου ψυχραιμία, όπως είπαμε, στην αρχή του παιχνιδιού. Πόσο μάλλον όταν έρχεται για ένα γκολ με το 0-1, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε μετά κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Έχει ζήσει την κατάσταση από πέρσι. Εσύ, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι έχετε εξελιχθεί και το λέει και ο προπονητής σας σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Το βλέπεις εσύ άσχετα από τον αποκλεισμό, το βλέπεις ότι η ομάδα μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερο, μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο? Σίγουρα μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, το έχουμε δείξει. Η ομάδα κάνει βήματα προόδου, άσχετα με τη σημερινή εμφάνιση, με το σημερινό αποτέλεσμα. Μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα καλύτερα. Έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια και συνεχόμενα κιόλας και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όπως τα play-off. Και θέλουμε να δείξουμε εκεί ότι είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα και από το πρώτο εξάμηνο φέτος και από την περσινή τη σεζόν. Και έτσι ένα τελευταίο σχόλιο για τον κόσμο, ο οποίος βρέθηκε αρκετός θα έλεγα. Εντάξει. Okay, ακούσαμε και τον Αχιλλέα Πούγκουρα. Θοδωρή, με συγχωρείς, έλα. Όχι, η επικαιρότητα πάντα μπροστά. Κοίταξε, ο Βιερίνια πίσω ήταν επικός. Έδωσε ηρεμία για μια ακόμα φορά. Κάτι που δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου. Δεν έκανε καμία περίτη ενέργεια. Ρε παιδί μου, παίρνει την μπάλα και ηρεμεί όλη η ομάδα. Ο Μαουρίσιο επίσης έχει ανέβει πάρα πολύ. Θυμίζει τον περσινό Μαουρίσιο. Ουσιαστικότατος ο Βιερίνια, αλάνθαστος εδώ. Εκτός από ένα φάουλ που έκανε. Εκεί έξω την περιοχή. Ναι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην δεκάνει δεκάνει. Μην τρελαθούμε. Αλλά πραγματικά στην δεύτερη φορά που παίζει στη θέση του Μάτος και κερδίζει τον Παναθηναϊκό δύο φορές συνεχόμενα, έτσι. Και χαλαρά, έτσι, ξεκούραστα. Ξεκούραστα. Χαλά, έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν απειληθήκαμε πουθενά. Και εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή να ξεκουράσει και κάποιον χαφ, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο μας βάλαν 4 και 4, 5 και 4 να παίξουμε. Στην Λάρισα, μέσα στη Λάρισα, δηλαδή Έλεος, τι προγραμματισμός είναι αυτός? Η ΑΕΚ να παίζει ένα δύο εβδομάδες, τρεις μέρες. 5 και 4 πρέπει να είναι.
5 και 4, ναι. 5 και 4 παίζουμε, συγγνώμη. Ναι. Γερμανία, είναι νωρίς όμως, ρε Σιτάσο. Δηλαδή παίζουμε κύπελο 9.30 το βράδυ και παίζουμε μετά 4 και τι να πω τώρα. Δηλαδή όλο το πρόγραμμα και κατά τα άλλα η ΕΠΟ είναι δική μας. Ούτε καν Κυριακή να παίξουμε, να κερδίσουμε δηλαδή την ημέρα. 2,5 μέρες βαριά. 2,5 μέρες βαριά, γιατί η ώρα είναι τώρα 10.30 μέχρι να γυρίσει η αποστολή. Θα πάει 2. Τι ώρα θα γυρίσουν Θεσσαλονίκη κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις, θα κοιμηθούν στις 4-5 τα ξημερώματα. Πάει αυριανή ημέρα. Πάει ημέρα, μην την ψάχνεις. Την επόμενη ημέρα χαλάρωση. Ίσα-ίσα. Γι' αυτό εκεί το μίσθημα που δεν έχει σταματήσει σε παιχνίδι. Βγάλτε στο 60, ρε. Βάλε εκεί ένα χάφο. Βάλε εκεί τον Αγκούστο. Βάλε τον Αρκουδιάρη. Όποιον θες, βάλε. Να τον ξεκουράσει τον άνθρωπο. Μην έχει κανένα τραυματισμό, καμιά θλάση, κανένα τέτοιο. Δηλαδή, τι να τον πω αυτόν τον προπονητή, ρε παιδί μου. Εκεί που του πάνε όλα καλά, να κοιτάξει και λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε και τα play-off. Αν είναι στον Ολυμπιακό. Να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με τον Μπέλκα και με τον Βαρέλα, οι οποίοι φύγανε με μικροενοχλήσεις. Δηλαδή, ο Μπέλκας ζήτησε αλλαγή και ο Βαρέλα ζήτησε αλλαγή. Και ο Βαρέλα ζήτησε αλλαγή, ήταν αναγκαστική. Δεν ήταν αναγκαστική. Δεν είχε ήχο η Κοσμοτέ, οπότε δεν κατάλαβα εκεί τι έγινε. Νομίζω ότι πριν την αλλαγή του Βαρέλα, κανένα τέταρτο, είχε πέσει κάτω ο Βαρέλα, σήκωσε τα χέρια για να μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Αλλά επειδή δεχόταν επίθεση, ο Πάουκ έσφιξε τα δόντια, σηκώθηκε και έπαιξε. Μετά προφανώς έγινε σε κάποιες ενοχλήσεις και ζήτησε μάλλον αλλαγή. Μπήκε ο Μιχαηλίδης μέσα. Αυτά είναι το δύσκολο τώρα. Βλέπω τον γκολ του Φιντές και φίλοι του, είχε χαζούς ο Πέλκας πραγματικά. Τους έχει, κάνει να ζητήσουν δραμαμίνη από τον το Δόνη. Τους ζάλισε, ρε φίλε, εδώ δες. Και τον γκολ του Σφιντέρσκι ήταν φοβερό. Το πώς γύρισε στον άξονα και την πέρασε κάτω τα πόδια ήταν δύσκολο το γκολ. Ναι. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή τον γκολ. Το κορμί του το γύρισε πολύ σωστά. Περνάει ένα. Την πλάσαρε κάτω τα πόδια, γιατί και ο Διούδης είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Δύο. Από την άλλη λέω καλά, καλύτερα που το δείξετε με 4-5 τον Παναθηναϊκό. Για να σφίξει τα δόντια τουλάχιστον να μην του πέσουν τα αυτιά, γιατί τώρα έχει να παίξει στα play-off με τον Ολυμπιακό, τον θέλω δυνατό. Ο Δόνης τα άλλαξε φυσικά, είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κτλ. Δεν μπόρεσε να κρεμαστεί τώρα σε καμιά φάση, σε κάνα χέρι, σε κάνα οτιδήποτε. Σκέψου όμως τον Πασχαλάκη, να μην γινόταν αυτό το φάουλ του Δόνη στον Πασχαλάκη, αλλά να το κάναμε εμείς στο Διούδη και θα γινότανε. Καλά. Θα μας είχαν περάσει από πριν ο Κορδέλα. Καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση, λαϊκά δικαστήρια. Να πούμε ότι. Κριτήρια συζήτηση. Κόκκινη, να του σκίσει το δελτίο. Ο Ολυμπιακός αύριο τον αθλητικό εισαγγελέα να παρέμβει. Τον αλήτη να το διώξουνε. Εντάξει. Φαίνεται να δεν ξέρω αν είδε σήμερα τον Ολυμπιακό. Επιστροφή στην κανονικότητα. Ντούστα αποδυτήρια από τον κύριο Μαρινάκη, έτσι. Γιατί δεν γίνεται 0-1 να χάνει ο Ολυμπιακός. Πρέπει, πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, να πρέπει να κερδίσει. Μη μείον 8 παίκτη η αντίπαλη ομάδα, η Λαμία. Και μετά ανύπακτη κόκκινη από εδώ, από εκεί το γυρίσαν. Η κόκκινη έρχεται, κάνει ο Ολυμπιακός το 1-1 με το Χασάν, δώρο του τερματοφύλακα της Λαμίας να πούμε. Έτσι δεν είναι, δώρο είναι του τερματοφύλακα της Λαμίας. Ο Ντρούλινγκ να είναι εκεί θα το πιάσει. Εντάξει. Α, μπράβο. Και μετά στο καπάκι από λίγα λεπτάκια δίνει κίτρινη για θέατρο. Στο κέντρο του γηπέδου. Εν τω μεταξύ ο άλλος του είχε κάνει φάουλ για κάρτα και αντί για να δώσει κάρτα στο Ολυμπιακό δίνει κάρτα για θέατρο. Εντάξει τώρα, τι να πεις. Είναι η παλιά παράγκα. Αυτοί που θέλουν ο φίλος ο Ζάχος και οι υπόλοιποι να ξαναφέρουν γιατί τους έχει λείψει. Είναι η Ολυμπιακό λάγνη αυτή εδώ όλοι. Πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελα τον Ολυμπιακό να παίξουμε τώρα μαζί. Τον ήθελα σε πολλά παιχνίδια στην κλήρωση. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μια κλήρωση έτσι από τη Θεία Δίκη που όλοι είμαστε ανήψια της, να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός Άρης. Με αυτόν τον Ολυμπιακό που σέρνεται, να δω τον Άρη τώρα τι θα κάνει, πώς θα το δικαιολογήσουν στις δύο ήττες. Κάτσε να δούμε, γιατί αύριο έχει το μάτσε το επανελπτικό Ατρόμητος Άρης. Ο Ατρόμητος πήρε ισοπαλία μέσα στο Κλειάδης Βικερίδης με 0-0. Βέβαια δεν είναι εύκολα τα πράγματα ούτε για τον Ατρόμητο αλλά ούτε και για τον Άρη. Έτσι ακριβώς. Και για τους δύο είναι δύσκολο. Είναι το ποιος θα βάλει πρώτος γκολ, να ξέρεις. Γιατί αν βάλει ο Ατρόμητος γκολ, δύσκολο να φάει γκολ. Ο Παντελής το μόνο πράγμα που ξέρει είναι να βάλει κανένα πίσω. Και αν το βάλει και έχει ξεκινήσει. Ναι, το μόνο πράγμα που ξέρει. Γι' αυτό όμως και δεν έχει βάλει γκολ ο Ατρόμητος. Μη σου παίρνει εντύπωση. Έχει χειρότερο προπονητή. Δεν ξέρω αν το 70-75 κανένα γκολ, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο. Του σκέφτεσαι τι να γίνει. Βέβαια, με ένα γκολ νομίζω ότι
εξασφαλίζει την πρόκριση γιατί ο Ατρόμητος είχε σκοράρει 1,5 μήνα. Ένα μήνα και. Από τότε που πήρε τον Παντελίδη, τι περιμένεις τώρα, ένας προπονητής της σχολής του Αλέφαντου και του Ραπτόπουλου, όλοι πίσω και θα πιάσω και θα πιάσω και θα πιάσω. Και όταν το ρωτάς πώς θα βάλεις γκολ, δεν ξέρεις, σου λέει εντάξει. Από μια αναμπουμπούλα από ένα στημένο. Τώρα αυτή εδώ είναι απάντηση προπονητή. Αυτή ήταν ακριβώς η απάντηση του Παντελίδη. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο πώς θα βάλουμε γκολ. Είπα από ένα στημένο, από μια αναμπουμπούλα στη φάση. Φαντάζομαι τώρα για αυτόν τον προπονητή τώρα να προπονεί αλφα-εθνική. Εντάξει. Φταίνει φυσικά και οι ομάδες που τον παίρνουν, γιατί έχουν τους αποταδόρους που τον αβαντάρουν από κάτω. Πάντως αν είχε καλύτερες επιλογές ο ΠΑΟΚ και πιο καθαρό μυαλό στα τελειώματα σήμερα, μπορούσε το μάτς να ήταν κάλλιστα 0-2-0-3. Αν έπαιζε ο Λάμπρου από το πρώτο ημίχρονο Τάσο, θα ήταν 0-3 στο ημίχρονο. Δηλαδή αν έβγαινε εκεί αριστερά, τον έβγαζα μόνο του, γιατί σε κάποιες φάσεις φρενάρει κιόλας ο Μπίσεσβαρ. Αν δηλαδή ήταν και έμπαινε μέχρι μέσα μόνος του, νομίζω ότι σε έβγαζε στα δίχτυα. Θα βάζει σίγουρα ένα γκολ ο Λάμπρους. Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, ο προπονητής μας τη βλέπει λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί επιμένει στον Μπίσεσβαρ. Αυτός ξέρει καλύτερα, τι να πω. Τώρα να δούμε τι. Προφανώς ψάχνει το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο λίγο πριν τα play-off. Γιατί στα play-off θα το χρειαστούμε τον Μπίσεσβαρ, Θοδωρή. Αλλά όχι αυτό τον Μπίσεσβαρ που βλέπουμε. Το γνωστό καλό Μπίσεσβαρ της περσινής περίοδου. Ναι, βάλ τον στην Λάρισα, άστο να παίξει όλο το 90 λεπτό ρε. Εντάξει, σήμερα μπορούσε να το μοιράσει το παιχνίδι. Και εντάξει, τώρα να δούμε τι γίνεται και με το Μάτος, γιατί... δεν ξέρω ακριβώς αν είναι ίωση ένας παίκτης τώρα που δεν έχει λείψει ποτέ. Ξαφνικά τώρα έτσι εκτός από... Δεν ήταν για ίωση, τον προφύλαξε για το μάτς με τη Λάρισα. Είδε ότι πήγε καλά, έτσι, είδε ότι πήγε καλά και ο Βιερίνια με στο μάτς. Ο Βιερίνια εντάξει όχι απλά πήγε καλά, δεν ξέρω πώς θα το βγάλει αυτή τη στιγμή από την άμυνα. Πάντως δηλαδή... βλέπω τη φάση του Πασχαλάκη τώρα, το χτυπάει αγκώνα, πλευρά... Και γονατιά στο κεφάλι, ρε φίλε, ο Δόνης. Τον έχει ακατέψει δηλαδή τον Πασχαλάκη. Και σηκώθηκε ρε το θέλει. Σηκώθηκε. Είναι αυτό κόκκινη, δηλαδή, και να μην το δώσει σε πρώτη φάση, όταν βλέπεις ότι υπάρχει αίμα από κάτω, κόκκινη στάμπα από τις τάπες και σκισμένη μπλούζα, δεν μπορείς κάτι άλλο να κάνεις για να μην το δω. Δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις. Δηλαδή και ο Ζάχος να ήταν εκεί, ναι. Θα έλεγε εντάξει, δεν μπορώ να το. Και στον Μπούγκουρα χαρίζει. Κόκκινη. Το δίνει κίτρινη μόνο, ενώ τον ανατρέπει το λιμιό και τον πατάει. Τον πατάει στο αστράγαλο. Είναι καθαρή κόκκινη κάρτα. Βέβαια, η πλάκα είναι ότι όταν το κάνουμε εμείς. Δεύτερη κόκκινη που χάνει. Αλλά κανένα δεν το βλέπει για τους άλλους. Από εκεί και πέρα οι δύο χάφ μας, δεν ξέρω, ο Μίσιτς πήγε καλά και στο 6 σήμερα, γιατί ήταν λίγο πιο πίσω, αν είδες, από το Μαουρίσιο. Ναι, ναι. Και βοήθησε πάρα πολύ, έκοψε πάρα πολύ καλά. Έκανε δηλαδή πολύ καλά τη δουλειά για εξάρι και γύρισε. Και πολλές μπαλιές, έκλεψε πολλές μπαλιές και έβγαλε και πολλές καλές μπαλιές. Πήγαν γενικά πολύ καλά οι χάφ μας και ο Μαουρίσιο ήταν πολύ ανεβασμένος. Μα δεν υπάρχει μοίρασε σωστά το παιχνίδι, το φρέναρε εκεί που έπρεπε, εκεί που έπρεπε το προώθησε. Έφτασε και κοντά στην περιοχή 2-3 φορές. Απλά δεν έτυχε να γυρίσει μπάλα. Δηλαδή είχαμε φάση που βγάλαμε 4 εναντίον 4 και την πουλήσαμε 3 φορές. Μισό λεπτό λίγο. Εντάξει. Μισό λεπτό λίγο. Μισό. Επαγγελματίας να μπαίνεις και σε παιχνίδια όπως αυτά με τον Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι βρίσκομαι από την αρχή τη σεζόν στην πρώτη ομάδα. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην πρώτη. Εντάξει, είναι ένα βήμα για μένα, για την καριέρα μου και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Μπήκες στη θέση του Φερνάντο Βαρέλα. Κάποια στιγμή είχες περάσει στη θέση του Κρέσπο. Πάλι του Βαρέλα στο παιχνίδι με τον Όφη. Μπαίνοντας μέσα, τι έντολες σου έδωσε εκείνη τη στιγμή ο Φερέιρα? Γιατί γύρισε στον πάγκο και είπε του βοηθού του αν σου έδωσε κάποιες εντολές. Όχι, του λέει ο βοηθός του και αμέσως σε πλησίασε να σου δώσει αυτός εντολές. Τι σου είπε? Ο Βαρέλας πρώτο στάθηκε άτυχος γιατί είχε ένα τραυματισμό και βγήκε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι, οκ, κατάλαβα. Δεν είπε τίποτα ο προπονητής, απλά ότι είναι πιο εύκολο την προπόνηση. Με τόνισε ότι είναι πολύ πιο εύκολο την προπόνηση και να, εστιάσω πάνω σε αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Απλά βοηθός με κάποια λεπτομέρειες για τα στημένα, στατικές φάσεις, αυτό. Πώς το είδες το παιχνίδι? Το περισσότερο από τον πάγκο, βέβαια. Ναι, το περισσότερο από τον πάγκο. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε την μπάλα με εξαίρεση κάποια λεπτά προς το τέλος. Φυσιολογικό γιατί είχαμε και το υπέρμα σκορ να μας βοήθησε αυτό. Όλα κύλησαν ομαλά. Παίζεις και με την K19 παράλληλα. Ναι, φυσικά. Όταν σε χρειάζεται. Όχι, πάντα με χρειάζεται. Όταν δεν είμαι εδώ, θα είμαι εκεί.
Σωστό. Δύτερα μα όμως παίζεις με τους μεγάλους. Ναι, εντάξει, εννοείται φυσικά. Να συνεχίσεις έτσι. Μπράβο, παλικάρι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον πιτσιρικά, ο οποίος έπαιξε για δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έλα, Θοδωρέ. Έλα, κόρη μου. Μίλησε για τραυματισμό του Βαρέλα. Ελπίζω να μην ισχύει και να είναι κάτι επιπόλαιο, Τάσο. Γιατί αν, να μην γίνουμε μάντες κακών μαντάτων, τέλος πάντων. Άμα λείψει ο Βαρέλα, δεν βλέπω να παίζει ο Μιχαηλίδης. Βλέπω το Μάτος να παίζει κεντρικό δίδυμο μαζί με τον Ίγκαρσον και βλέπω τον Βιερίνια να μένει δεξιά. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις. Θέλει έμπειρους παίκτες που έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Πιστεύω ότι δεν θα πάρει πολλές ευκαιρίες, ιδίως στα play-off ο Πιτσιρικάς. Ίσως να χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλα μάτσε. Ποια άλλα μάτσε θα μου πεις από εδώ και πέρα. Δεν θα είναι κρίσιμα. Έμεινε ο ημιτελικός δύο μάτς. Άμα περάσει πας τελικό άλλο 1-3. Έμειναν άλλα τρία για το. Τρία είναι για το πρωτάθλημα, νομίζω. Τρεις αγωνιστικές. Ναι, τρία είναι. Λάρισα, Ολυμπιακός και Ξάφη. Τρία και τρία, έξι. Και μετά έχεις μια δεκάδα στα play-off. Έχει παιχνίδια. Θα δούμε. Όλα είναι τώρα φωτιά όμως τα παιχνίδια. Και πιστεύω ότι θα προτιμηθούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έμπειροι και οι οποίοι έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Λάμπρου Φερρυπίν θεωρώ ότι είναι ο πιο αδικημένος παίχτης του ΠΑΟΚ φέτος. Αν είχε άλλα 6-5 παιχνίδια ο Λάμπρου στα πόδια του, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Έτσι πιστεύω. Έτσι, θα είχε περισσότερο ρυθμό, ναι. Δεν θα είχε τόσο άγχος να αποδείξει, γιατί το καταλαβαίνει σε φάσεις στο παιχνίδι του, ότι πάει να κάνει το κάτι παραπάνω για να δείξει ότι είμαι εδώ. Ενώ δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Μπορεί να παίξει πιο απλά δηλαδή και να κάνει. Γιατί τον γκολ το έχει, την επαφή την έχει. Κάτσε, την να βάλουμε, την έχει. Κάτσε να βάλουμε και ένα φίλο ακόμα στη συζήτησή μας. Μέχρι να έχουμε τη συνέντευξη. Καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, ρε Γιώργη. Πολύ Γερμανία, ρε παιδιά. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Αναστάση. Είναι και το παιδί ο Θόδωρος. Είναι και ο Θόδωρος στον αέρα, ναι. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου. Καλά είσαι, καλά. Καλά, αγόρι μου, καλά. Από ποια περιοχή είσαι? Ανόβερο. Γερμανία. Ανόβερο, ψηλά είμαι εγώ λίγο. Πιο ψηλά από σένα. Ωραία. Εκεί είναι όλοι κρυόκολλοι λίγο. Γι' αυτό είμαστε εμείς πάω για να τους ζεστάνουμε. Εσύ έχουμε το σύνδεσμο εδώ πέρα και τους κρατάμε ζεστούς. Λοιπόν, μια χαρά και ο σύνδεσμος καλός, δυναμικός. Ήθελα λίγο να ρωτήσω αν είδατε το παιχνίδι με τον Γάβρο. Γιώργο, δεν σε ακούμε καλά, ρε. Κάτσε κάπου σταθερά. Λέω αν είδατε το μάτς με τον Γάβρο. Ναι, το είδαμε. Πώς η Λαμία, εντάξει, άκουσα ότι στο ημίχρονο κατέβηκε ο Μαρινάκης, το 0-1 πήγε στα αποδυτήρια, έκανε του. Έτσι γράφουνε. Το γράφει μέσα στο ίντερνετ, δεν το λέω εγώ. Στο ΠΑΟΚ 24 το διάβασα. Ναι, και τους κοκκινήσανε και κερδίσανε πέναλτι νομίζω. Κοίταξε λίγο, το σκόρ ήταν 0-1 στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου υπέρ της Λαμίας. Μέχρι το 60 ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Γύρω στο 60 πέτυχε ο Χασάν ένα γκολ δώρο του τερματοφύλακα της Λαμίας. Του φύγει μέσα από τα χέρια. Έγινε το 1-1 και καπάκι δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, λέει. Σε ένα σκληρό μαρκάρισμα παίκτη του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Βαλμπουενά, νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Στον παίκτη της Λαμίας και δίνει κίτρινη κάρτα δεύτερη. Και τον αποβάλλει στο 65, δηλαδή στην ουσία κάνει δώρο στο 65 την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Από εκεί και μετά ήταν διαδικαστικό το θέμα, έγινε 3-1, πέναλτι στο 89-3-2 και μετά έκανε καθυστέρηση ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έκανε καθυστέρηση, παιδιά, μέσα στο Καρεσκάκι με τη Λαμία για να πάρει την πρόκριση. Βγήκε η μπάλα στο πλάγιο και δεν πήγαινε κανείς να την πάρει. Και όταν την πήρε ένας παίκτης του Ολυμπιακού, την άλλαξε δύο φορές χέρια για να εκτελεστεί το πλάγιο. Το ίδιο έγινε και σε δύο φάουλ. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτόν τον Ολυμπιακό, ποιο θα το φοβηθεί. Αν δεν είχε την εύνοια της διαιτησίας, την εύνοια της διαιτησίας και την εύνοια κάποιων ανθρώπων, αυτός ο Ολυμπιακός έπρεπε να είναι 10 βαθμούς, 8 βαθμούς κάτω από τον ΠΑΟΚ φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι για τα παπαγαλάκια και κάτι που μας έχουν ζαλίσει και ειδικά εδώ δεν ξέρω τι, με τι πνεύμα μιλάνε. Δηλαδή βλέπεις το εκεί που έλεγες εντάξει υπάρχει κόντρα πάω κάρις, βλέπεις το και τους συμπολίτες. Εντάξει άκουσα και χθες τη συζήτηση που τη βρήκα πάρα πολύ. Δηλαδή σε παραδέχομαι κιόλας που έχεις και υπομονή ρε φίλε. Κάθε αργιανός που βγαίνει το μόνο που ασχολείται είναι εμάς.
παραγράφους υπάρχουν, τι παραθυράκια, τι νομικά τερπίτια κτλ. Ρε, κοιτάξτε λίγο την ομάδα σας, χαλάρωστε λίγο. Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ, αν είναι να γίνει κάτι θα γίνει, υπάρχει δικαιοδοσία, εντάξει, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν ανθρώποι, δηλαδή συμβουλίες να αποφασίσουν γι' αυτό. Ασχοληθείτε λίγο με την ομάδα σας και με την μπάλα. Μας τα έχετε κάνει τσουρέκια. Γιώργο, το είπα και χθες. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι και ο άλλος. Γιώργο και Θόδωρε, το είπα και χθες. Ο Άρης παίζει το σημαντικότερο μάτς της φετινής σεζόν βάσει των στόχων που έχει για να περάσει τα ημιτελικά, για να διεκδικήσει ένα τρόπο μετά από 50 χρόνια. Και χθες βγήκανε 5 Αριανοί στην εκπομπή του, το μίνιμουμ, εδώ με τον Ζάχο. Και οι 5. Και μιλούσαν για τον ΠΑΟΚ. Ναι, το ακούσατε. Είστε ακροατές της εκπομπής καθημερινή. Μα σου είχα πει, χθες κούρασε η εκπομπή. Δηλαδή περιμένεις να ακούσεις και λίγο για μπάλα. Και αυτή είναι, παιδί μου, κολλημένη. Η ΕΕΑ, το τάδε άρθρο, ο τάδε φύλακας που είπε την, ο περιπτεράς στη Μαρούπα. Και έχουμε δηλαδή για γέλια. Δεν άκουσα από έναν Αριανό ένα αρέσει, ένα να πει μια ανάλυση για την ομάδα του. Τους έδωσα και μια πάσα, είπα και τον Ζάχο. Πώς τον είδες τον Σάσα που κόπηκε στα δύο και δεν μπορούσε να τρέξει μετά από τρία σπριντ, ανοίξαν οι γραμμές και δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω στην Τρίπολη. Δεν πήραν από αυτό έστω κάτι οι Αριανοί για να πούνε, πρέπει να κάνουν ένα σχόλιο για την ομάδα τους. Βγήκαν και οι άλλοι προσπαθούσαν να σε εκνευρίσουν εσένα, να σου πούνε για την ΕΕΑ, η οποία να σημειώσουμε σήμερα ότι οι κατηγορίες που έκανε, το σκεπτικό όλο ήταν 27 του μηνός, τότε βγήκε υποτίθεται να πέσουμε εμείς και οι Ξάνθοι, και τα στοιχεία που χρησιμοποιήσανε, που είναι μέσα στην δικογραφία, είναι από τις 3 του μηνός. Δηλαδή αυτοί έγιναν μάντες αυτών που θα βρουν. Μάλιστα. Άλλη επίλυψη μη κατάσταση. Να ρωτήσω, παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο Τέο, εντάξει, στη Γερμανία και ξέρει. Τέο, εσύ ξέρεις ποιος έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα που δείχνουν τέλος πάντων την Bundesliga, έτσι, είναι η εταιρεία Sky που είναι τέλος πάντων ένας όμιλος που λέγεται Kirchia Group και τα λοιπά, που είναι ένας όμιλος μύτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν που έχει τα δικαιώματα τέλος πάντων, έτσι, που είναι μεγαλομέτωχος πρόεδρος του Ολυμπιακού, έτσι. Έχει στην ουσία τηλεοπτικά συμβόλαια με όλες τις ομάδες, σχεδόν όλες. Και ποιο είναι το οξύμορο της υπόθεσης? Επειδή είναι άλλες οι καταστάσεις εδώ στην Ελλάδα και άλλες οι καταστάσεις στη Γερμανία, οι ομάδες κρέμονται κατά το 70-75% του μπάτζετ από τα τηλεοπτικά. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός? Μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο. Σημαίνει, Γιώργο, ότι αν δεν κερδίσει ο Μαρινό Ολυμπιακός δεν θα πάρει συμβόλαιο. Είναι απλά τα πράγματα. Θες καλό συμβόλαιο, θες να πάρεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να δώσεις 6 βαθμούς. Απλά είναι τα πράγματα. Και οι δορυφόροι, γιατί μας θα έχουν πρίξει. Χθες πάλι βγήκε κάποιος και μίλησε για τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Ρε παιδιά, όταν η ομάδα έχει ένα ρόστερ 20-22 παιχτών και η ραχοκοκαλιά της ομάδας αμείβεται θέλοντας και μία από 1 εκατομμύριο και βάλε, και έχεις κάποιους παίχτες φερέλπεις και δεν μπορούν να παίξουμε γιατί δεν έχουμε β' ομάδα, δεν έχουμε το πρωταθλήματα όπως είναι έξω. Είναι φυσικό και επόμενο ότι αυτοί οι παίχτες θα δοθούν δανεικούς, θα τους δώσουν δανεικούς. Εμείς δώσαμε τον Λάμπρου, το παιδί πήγε στην Ολλανδία και έπαιξε, σωστά. Ναι, και στον Πανιόνι. Το Γιαννούλη, και πολλούς άλλους παίχτες. Λοιπόν, είδα σήμερα το Λάμπρου, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη, γιατί και εσύ πιστεύω έχεις παίξει μπάλα. Βλέπω τώρα το Λάμπρου, για παράδειγμα, το παιδί. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας, δηλαδή κάνει λίγο το κλικ παραπάνω, υπερβάλλει λίγο. Αυτό όμως θα έρθει με το χρόνο. Θα το δουλέψει, ρε Γιώργο, θέλει παιχνίδια. Ναι. Δεν έχει παιχνίδια στα πόδια. Αλλά στην μπάλα κάτω, τον είδα δηλαδή σε μια φάση που βγαίνει αριστερά και δεν δίνει την μπάλα στον Μπίσεσβαρ, που κάνει μια κλειστή τρίπλα πάνω στη γραμμή. Αυτό δείχνει με φίλοι ότι και την τρίπλα την έχει και τσαμπουκάς είναι και μπαίνει μέσα στη φάση. Μάλιστα. Μακάρι να ήταν και ο Λεμιός από την άλλη έτσι. Σωστά. Όσο για το προηγούμενο, που συζητούσαμε, παιδιά, για την ΕΕΑ, για αυτή τη γελία επιτροπή πραγματικά, και για την πραγματικά στημένη εισήγηση που έχουν βγάλει οι συγκεκριμένοι, συζητάμε και πολλοί εντέχνως οι επιστήμονες, για αυτούς λένε επιστήμονες, το έχουν καλλιεργήσει πάρα πολύ καλά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσής τους, με τα παγαλάκια τους, με τους γεννήτσαρους εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, με τα παραρτήματά τους
με τα συνεταιράκια τους, με όλο το ΠΟΚ. Το έχουν αισθήσει πάρα πολύ καλά το εργάκι. Και μια σοβαρότατη δίκη που την περιμέναμε χρόνια για τα στημένα του Ολυμπιακού, τις Βέρειες κτλ., η οποία εκδικάζεται αυτές τις ημέρες, δεν βγαίνουν ούτε τα ρεπορτάζ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, για να καυτεριάσουν το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε για στημένα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της Βέρειας. Γίνονται εκδικάσεις των υποθέσεων. Τώρα δικάζουν. Και την έχουν πνίξει όλοι. Όλοι. Όλοι μιλάνε. Όλοι μιλάνε για μια εισήγηση, η οποία εντέχνως για μένα και για την άποψη της επίσημης ΠΑΕΠΑΟΚ μέσα του κ. Γκαγκάτση, ενός εντολοδόχου υφυπουργού, στήσανε ένα πολύ καλό οργανωμένο παιχνίδι για να ευνοηθεί μια συγκεκριμένη ομάδα. Ξέρουμε όλοι ποια ομάδα. Και φυσικά για να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Να μην σχολιάζει κανείς τα στημένα παιχνίδια, γιατί παρθήκανε ψεύτικα πρωταθλήματα, ψεύτικα κύπελα και τι άλλο έχουν γίνει. Κάποιοι θησάβρισαν σε βάρος αλωνών με το στίγμα κτλ. Και να συζητάτε εδώ και μέρες ο υποβασμός του ΠΑΟΚ ΔΕΜΕΚ για κάτι το οποίο δεν είναι επιλείψιμο, δεν είναι βάσιμο, δεν είναι νόμιμο από έγκριτους νομικούς, από κανονικούς δικηγόρους, οι οποίοι γελάνε πραγματικά με τα όσα διαβάζουν. Και όπως είπε και ο κύριος Σημειοφορίδης, ολοκληρώνω, όπως είπε ο κύριος Σημειοφορίδης στον Στέργιο τον Αναστασιάδη το πρωί στην εκπομπή, αν θα πάει λέει αυτή η εισήγηση και τη διαβάσει λέει η FIFA και η UEFA, θα γελάνε λέει και οι πόρτες μαζί τους. Είναι γελίο λέει αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνετε το πόσο εντέγρος έχει συμβεί και ξέρεις, σου λέει πως το βλέπει ο Ολυμπιακός, σου λέει τίποτα να μην γίνει, ας μην τιμωρηθούνε, ας δικαιωθούνε. Μόνο και μόνο που θα υπάρξει αναμπουμπούλα τώρα τη Δευτέρα, έτσι, θα γίνει πριν το μάτς του Ολυμπιακού, θα γίνει η εκδίκαση. Με την ψήφιση του νόμου... Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι το σκέφτονται επιστημονικά. Σου λέει, μπορεί να γίνουν επεισόδια. Μπορεί να ανακτήσουν οι παοξίδες, να κάνουν κανένα αυτό, να φάνουν αφαίρεση βαθμών από εκεί. Γι' αυτό είπανε αυτοί οι άνθρωποι και οι παρακείμενοι τους, ό,τι και να γίνει εμείς θα το πάρουμε. Αλλά έχουν λογαριάσει χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος ξέρετε όλοι ποιος είναι. Εννοείται. Να σου πω κάτι, Τάσο, ναι. Για τα στημένα. Ναι. Και εδώ να πούμε για την δικαιοσύνη την οποία μου λέει ο Ζάχος ότι υπάρχει. Γίνεται μια δίκη και δεν παρίσταται πολιτική αγωγή. Δηλαδή, γίνεται μια δίκη χωρίς να υπάρχει κάποιος για να τους δικάσει. Υπάρχει μόνο ο δικαστής, ο οποίος δεν μπορεί να προτείνει, όταν λέει ο κύριος Αλαφούζος, ας πούμε, ότι δεν θυμάται, ή ο κύριος Τίγρης Γατούλης, ότι δεν θυμάται τι έγινε και τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να του παίξει τις κασέτες λοιπόν ο κοινός ο δικαστής, γιατί δεν υπάρχει πολιτική αγωγή. Ναι. Και δεν είναι αυτό σκάνδαλο. Μιλάμε για μια μεγάλη ντροπή. Και αν πάμε στην UEFA να πει στο φίλο μου τον Ζάχο και τους υπολείπους ότι υπάρχει η υπόθεση της Ζάλσμπουργκ με τη Λειψία. Το ξέρεις ότι υπάρχει συνειδιοκτησία και εκεί πέρα. Μάλιστα. Όχι, δεν το ξέρω. Υπάρχει συνειδιοκτησία και οι δύο ομάδες δεν αποβλήθηκαν από το Champions League. Επίσημη συνειδιοκτησία. Δεν μιλάμε για τον ξάδερφο του θείου του ανιψιού που αγόρασε ένα πακέτο τσιγάρα. Mm-hmm. Μιλάμε για επίσημη συνειδιοκτησία και η μόνη καμπάνα που φάγανε ήταν ότι θα έπρεπε να διορθώσουν τα λάθη τους κτλ. Οπότε είναι αστείο το να λένε ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ έστω και στην UEFA αυτό το καταστατικό και θα πέσει. Φαντάσου λίγο Τέο και ποιος κρύβεται πίσω από τη Ζάλτσβουργκ. Έτσι μιλάμε για το Mr. Red Bull, δηλαδή που δεν έχει καν την ανάγκη να κάνει δηλαδή κάτι εσχεμένο. Γιατί άμα δείτε τις εγκαταστάσεις που κάνουν εδώ. Αλλά τι ψάχνεις τώρα, δηλαδή πραγματικά μερικές φορές αν δεν είχαμε αυτό τον οπαδισμό ρε εσύ Θεό και Αναστάση που βλέπουμε αυτό εδώ, έχουμε πραγματικά συγχαθεί. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Θα ξεχάσουμε το δίκαιο, θα ξεχάσουμε τις αρχές που έχουμε, θα ξεχάσουμε την μπάλα, θα ξεχάσουμε τα πάντα. Πραγματικά είναι τόσο άριστο στημένο αυτό εδώ και δομημένο, αυτή όλη η σαπίλα. Βέβαια. Που στο τέλος ακόμα και αυτός ο νόμος που έχει νομοποιηθεί πίσω από, δεν ξέρω, πίσω από τις κουρτίνες. Εγώ πιστεύω ότι το σκάνδαλο το πιο βαρβάτο είναι αυτό που τους περιμένει εκεί κάτω. Και όταν ένας τύπος, εγώ καν δεν θέλω να λέω, έχει καταδικαστεί ή τέλος πάντων τον κυνηγάνει για κάποια βαρβάτα πράγματα και ναι. Το βλέπεις ότι κυκλοφοράει άνετος μέσα στο γήπεδο και το παίζει ιστορία και άμα ακούς και στις κασέτες τι λεξιλόγιο έχει με βρυσιές και τα λοιπά, πραγματικά εγώ χαίρομαι εδώ το γερμανικό το ποδόσφαιρο, πραγματικά το χαίρομαι. Είτε, Αναστάση. Είτε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βάλουμε και έναν ακόμα φίλο στην παρέα μας, την όμορφη παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Καλησπέρα.
Έλα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στα παόκια εκεί στο εξωτερικό. Γεια σου ρε. Καλησπέρα. Γεια σου ρε. Γεια σου Νικολάκη. Άκουσε με λίγο, πριν πρώτη που πες και κάτι τα κοντρώνει εκεί πιο στανή και σας είπα ότι υπάρχει, ψάξτε, βγάλετε νομικό, αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ είναι τελείως παράνομο. Υπάρχουν κανονικοί ιδιοκτήτες που έχουν και δύο άλλες, το μόνο που τους νοιάζει στην ΕΒΑ και στην Ευρώπη να πάρουν τα φορολογικά τους και να είναι πληρωμένοι παίκτες. Αυτό είναι παράνομο. Ναι. Και υπάρχουν διάφοροι τύποι εδώ, μαδούλες και υπάρχουν και ποτάρουν αυτή τη λάσπη ότι ο ΠΑΟΚ φταίει και ότι κάνει για ένα κολοκτήμα, για ένα κολοξενοδοχείο τώρα. Ναι. Πρέπει να βγουν όλοι να μιλάνε ότι... Τα ξέρουμε Νίκο, έχουμε στάπλε. Το ξέρουμε, το λέω, ναι. Αλλά με κόψανε τις φράλες σας όταν έλεγα, όταν με έλεγα ότι κάνω λάθος και είναι παράνομο. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ είναι τελείως παράνομο, αδερφέ. Ναι. Ωραία, θα πάει η υπόθεση. Άκου λίγο Νικολάκη, η υπόθεση πάει στα δικαστήρια. Έτσι, το τι μέλη γενέστε, θα δικάσει κανονικός δικαστής και θα βγουν οι αποφάσεις. Λοιπόν, και επειδή είμαι ΠΑΟΚ εγώ, εντάξει, δεν είμαι τίποτα άλλο, να κοιτάξω εκεί στην ΠΑΕ, κάποιοι να πούμε μαρτυριάρεδες εκεί πέρα, να σηκωθούν να πάρουν τον πούλο εκεί μέσα. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί να μαθαίνουμε εκεί πέρα τόσα πολλές λεπτομέρειες να πούμε, άσχετα μα δεν υπάρχει κάτι. Να φροντίσει ο κύριος Αβίδης να διώξει εκείνους κάποιους πράσινο-κόκκινους που έχει και τους δίνει μεροκαματάκι. Για δημόσια σχέση, για ξέρω τι. Εγώ θέλω τον πάγο να το καθαρίσω. Δηλαδή δεν πέσαμε τόσα χρόνια με προέλευση που είχαμε χρεωμένους και προσπαθούν να μας δείξουν με τις βρονιές. Ας κανονίσουν λίγο να καθαρίσουν, ας κάνουν όλους μηνύσεις. Όλοι αυτοί που ήρθανε και μας τη λένε να τους κάνει ο Σαββίδης μηνύσεις. Όλους να μην σας αφήσει κανένα χρόνο. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να πολύ μεγάλη σηκώσαν εκεί κάτω και πολύ... Έγινε και δεν μιλάει κανείς να πούμε. Έγινε με τους νομικούς που έχουμε, όλες τις μάγες έχουμε χάσει ρε τάσκο με αυτούς που έχουμε εκεί. Έγινε Νίκο, να σε... Όλα τα δικαστήρια να σε καλά, φροντίσει ο κύριος Αβίδη να ξελασπώσει την ομάδα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μας κάνουν μαγιές αυτοί εκεί κάτω. Ωραίος. Έγινε Νίκο. Αυτό θέλω να πω. Τόσα χρόνια πέσαμε με τους πεθαμένους προέδρους που είχαμε και τώρα δηλαδή τι μας κολλάνε τη ρετσινιά. Ποιοι. Αυτοί που κουβαλάνε πετρέλα και τέτοια που καίνε φούρνους. Όλοι εδώ το ξέρετε ποιοι είναι. Όλοι εδώ το ξέρει ποιοι είναι. Και έχουμε εδώ τους γείτονες στους Ολυμπιακούς και ποια πρωταθλήματα πήραν αυτοί ρε. Πες του την ιστορία, μάθε την ιστορία, δεν πήραν κανένα πρωτάθλημα αυτοί. Μην μπαίνεις μέσα στο τρυπάκι. Αυτά στο πόλεμο, κάνανε απεργία και πήρανε. Νικόλα, τους βοηθούς από τότε το πω. Μην πέφτεις στη λακκούβα και μπαίνεις στο τρυπάκι, εντάξει. Δεν μπαίνω λακκούβα γιατί εντάξει, θα βγαίνουν οι αλήθειες και άμα μάθουν την ιστορία τους φιλαράκι, θα κρύβονται άμα μάθουνε. Ο γιατρός είπε να λέμε. Η μοναδική ομάδα που έπαιξε φιλικό με τους Λαζί ήταν ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Ρώταρα παππού να σε πει. Από τότε ήταν αυτοί οι μαρτυριάριδες του Βορρά. Άντε καλό βράδυ. Γεια σου Νίκο. Σκασμένος ο Νικόλας. Φόρτος. Έτσι είναι ο Νικόλας, έτσι είναι πάντα. Έτσι είναι πάντα. Αλλά να πω κάτι ναι. Για τους δικαστές, για τους πάντες. Ναι. Ποιος να δικάσει ρε παιδιά όταν παίρνουμε δημοσιογράφους από το λόμπι του ξενοδοχείου με κάμερες, με κόσμο, οι μπράβοι του κύριου Κόκκινου, το σηκώνουν τον δημοσιογράφο, το βάζουν μέρα μεσημέρι μέσα και κανείς δεν λέει τίποτα, φοβάται να το δικάσει. Όταν οι εισαγγελείς παρετούνται και φεύγουν στην Αμερική για να μην δικάσουν, τι να κάνει ο κάθε φουκαράς και πού να τα βγάλεις πέρα με αυτό. Μιλάμε τώρα παιδιά για μεγάλη λέρα. Και Γιώργο, ξέρεις εδώ στη Γερμανία, ο Χάινες, ο πρόεδρος της Bayern Τάσο, για να καταλάβεις, για οικονομικό έγκλημα, ναι. Και δεν μιλάμε για έγκλημα, μιλάμε ότι απέκρυψε κάποια εκατομμύρια, δεν τα δήλωσε, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Πήγε κατευθείαν στη φυλακή και ήταν ο κολλητός της Μέρκελ. Δεν μιλάμε τώρα για όποιο και όποιο. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα του σκεπάζουν όλη τη Γερμανία. Έτσι. Παντού εφαρμόζονται οι νόμοι, εκτός από την Ελλάδα. Ακριβώς. Δεν υπήρχε ο διοδικαστή. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Που έδωσε το στίγμα, ρε παιδιά, εγώ ξέρω γιατί θα ξεχάσουν τα μαθήματα αυτά που ξέρουν. Σε οποιοδήποτε σύλλογο να πας, έτσι, και όταν έχεις μια αλφα θέση και μια υπευθυνότητα, εγώ θα πω ότι δεν θα μιλήσω για αλφα, βήτα, για γάμα, για να καταλάβετε, δηλαδή ακόμα και η δέλτα εθνική. Όποιος μπαίνει στην ομάδα σαν παράγοντας, καταρχήν το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να δώσει μια βεβαίωση, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, που γράφει μέσα το ποιόν του, αν έχει κάνει κάποια εγκλήματα, αν έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις ναι. κτλ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό και να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες στις ομάδες της Super League και της Β' Εθνικής και να δούμε ποιοι ηγούνται αυτές τις ομάδες, να δούμε λίγο τι κρύβεται από πίσω και εκεί υπάρχει όλη η απάντηση, δηλαδή ούτε κάποιος μεγάλος... Μα δεν κρύβεται πίσω... Γιώργο, συγγνώμη, είναι φανερό. Όταν ο κύριος Μελισανίδης λόγω ΠΑΠ έχει απαγόρευση με το ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και εφθαρσός
λέει ο ίδιος ότι εγώ είμαι ενώ στα χαρτιά είναι κάποιος άλλος, ο θεσμικός του ρόλος δηλαδή επισήμως δεν υπάρχει και ανεπίσημα βγαίνει μπροστά στις κάμερες και όλοι τον αναγνωρίζουν και καμία ΕΕΑ για διαφθορά δεν ρίχνει την ΑΕΚ. Όταν ο κύριος Μαρινάκης είχε απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και Σουλατσάρη έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και ακόμα Σουλατσάρη και έχει ομάδα εφθαρσός και καμία ΕΕΑ δεν εισηγείται για υποβιβασμό εφόσον είναι παράνομη. Τι να πούμε τότε και πάνε να βρουν τώρα κάτι για τον ΠΑΟ. Να δώσω κάτι, μια στιγμή, ένα εδώ που να δώσω ένα στίγμα. Από τη στιγμή όμως που γίνονται οι εκθέσεις, νομίζω ότι δεν γνωρίζει η UEFA και η FIFA τι γίνεται, ποιος έχει το κουμάντο, δηλαδή πρέπει να... Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της UEFA, θυμάσαι? Ναι, αλλά μπορεί σίγουρα να κρύβεται και μια πολιτική βούληση από πίσω, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα εσύ ολόκληρη UEFA να μασάει τώρα από τέτοια? Ο Πλατινί ρε εσύ τον καθαρέσανε ολόκληρου έφαλες. Ο Πλατινί τι έκανε, έκανε σκάνδαλα οικονομικά, τα έπαιρνε από παντού. Τι να πω. Δηλαδή δεν είναι άγιοι στην UEFA. Ακόμα και φυσικά και έχουμε το γιο του Θορίδη μέσα. Ακόμα και οι γείτονες ρε εσύ, ακόμα και οι γείτονες που τους κοροϊδεύουν που λέμε ότι είναι έτη φωτός πίσω, τι ρίξανε, και είχαν ρίξει τη Φενέρ νομίζω ή την Γαλατασαράι, δεν θυμάμαι. Που κουβαλήσανε το χρήμα τότε. Ναι. Τη Φενέρ νομίζω είχε πέσει τέλος πάνω με ένα από τους τεράστιους μεγάλους συλλόγους συντροφίας τέλος πάνω και τρίξανε. Στην Ιταλία το ίδιο. Δηλαδή σε εμάς δεν... Και η Γιουβέντους έπεσε και η Φιωρεντίνα έπεσε. Ναι. Τι μας δουλεύουνε. Εδώ πάντα σε όλα, εδώ πάντα στον ελληνικό χώρο ο Ολυμπιακός βγαίνει αθώος. Πάντα. Δεν υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση κατά του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται αυτό, Πες μου έναν πρόεδρο του Ολυμπιακού που δεν καταδικάστηκε και πες μου πώς συντελητώσαμε τη φυλακή. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι Κοσκοτάδες, κάτι Νταϊφάδες, κάτι Σαλιαρέλες. Όλοι στη φυλακή είναι ή κάνω λάθος, ρε Στάσο? Όλοι αυτοί που είπες μπήκανε, ναι. Μπήκανε. Τόσο καθαροί ήταν δηλαδή. Όλοι και τόσο καθαρά ήταν τα πρωταθλήματά τους. Αλλά φυσικά οι φίλοι μας. Να πω και ένα τελευταίο και να κλείσω, γιατί πρέπει να φύγω. Ναι. Λίγο για μια φάση εκεί πέρα που βγαίνει ο Δόνης πάνω στο τερματά το δικό μας. Πραγματικά το λυπήθηκα ρε εσύ το Πασχαλάκι. Δηλαδή όντως άμα δεν ήταν έτσι καλά γυμνασμένος θα υπήρχε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, έτσι. Εσύ. Και πέρσι ο Μπαράλες. Ναι, ο Δόνης δηλαδή απλώνει το πόδι. Άκου τώρα τι κάνει. Την έχω τη φάση τρεις φορές. Χτυπάει αγκώνα. Χτυπάει πλευρό, εκεί που το έχει αφήσει η καρδιά πάνω από το στήθος και το δίνει και γονατιά ρε φίλε πάνω από το μέτωπο. Ναι. Κατάλαβες. Και μια εβδομάδα πριν εγώ τους για τον Μπέλκα. Πιστεύω ότι δεν το ήθελε. Για την κίτρινη κάρτα. Πιστεύω ότι δεν το ήθελε. Από ό,τι είπε και ο Πασχαλάκης. Τέλος πάντων, λοιπόν εγώ σας εύχομαι. Έγινε καρδάση μου. Έγινε. Έγινε Γιώργο. Καληνύχτα. Έγινε Γιώργα, να σε καλά, να σε καλά, γορή μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και έναν ακόμα φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Φιλάρετε εσύ? Ναι, ναι. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, ρε φιλάρετε. Το θέμα είναι ότι αυτό που έκανε ο Δόνης δεν μπορεί να γίνει κατά λάθος. Δηλαδή, όταν σηκώνεις το πόδι σου στο ύψος του στήθους και πας για να χτυπήσεις, γιατί πας να χτυπήσεις την μπάλα, πας αφού άλλος είναι μπροστά σου. Ναι. Είναι αδύνατο να μην δεν φαίνεται αυτό που συμβαίνει, ότι το κάνει επίτηδες. Το ζήτημα είναι, μπορεί να μην ήθελε να κάνει τόση ζημιά, αλλά όταν απλώνεις το πόδι σου εκεί πέρα ψηλά, είναι γεγονός ότι θα τραυματίσεις τον άλλον. Και άντε και το βρήκε στο στήθος. Αν είχε σκύψει λίγο θα τον είχε βρει στο κεφάλι αυτό. Ναι, θα τον είχε ρημάξει. Εδώ συζητάμε. Εδώ συζητάμε. Τον είχε ρημάξει. Ήταν στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Πραγματικά. Αλλά θέλω να πιστεύω, ρε φιλάρετε, γιατί το είπε και ο Πασχαλάκης, ότι δεν υπήρχε πρόθεση του. Πήγε να διεκδικήσει τη φάση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω. Πάντως για μένα, είτε κατά λάθος είτε επίτηδες. Ναι, είναι απαράδεκτο το μαρκάρι. Αν ο διαιτητής δεν δίνει κόκκινη, το ΒΑΡ έπρεπε να τη δώσει. Έτσι. Αλλά το αστείο είναι ότι ούτε το ΒΑΡ ούτε ο διαιτητής δεν ήθελαν να δώσουν κόκκινη. Άρετε και στη δεύτερη φάση. Μπορεί να μην το είδες να σου γλίτωσε σαν διαιτητής, αλλά όταν βλέπεις σκισμένη φανέλα. Θόδωρε, το είδες στον Μπούγκουρα ότι είναι κόκκινη, στο μαρκάρισμα του Λιμιό?
Ναι, βέβαια. Εκεί που τον δίνει, τον έδωσε κίτρινη νομίζω. Τον πατάει, φίλε, τον αστράγαλο και τον ανατρέπει. Έδωσε κίτρινη. Ο Πούγκουρας είχε σταματήσει τον άλλον με τα χέρια που έφευγε. Δεν ξέρω αν ήταν ο Σιντέρσκι. Τον κρατάει. Ναι, γιατί πάλι, το έχει και φύγει. Ναι. Δεν δίνει κίτρινη. Γιατί αυτό είναι καθαρή κίτρινη. Ναι. Άρα ήταν δεύτερη κίτρινη, κόκκινη το άλλο. Το ζήτημα είναι ότι άρχισε να μοιράζει κίτρινες από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Στο πρώτο ημίχρονο απαγορευότανε, δεν ξέρω γιατί. Και το δυνατό παιχνίδι δεν το παίζαμε εμείς, το παίζαν οι άλλοι. Ναι. Άρα εμείς είχαμε το μειονέκτημα που δεν έβγαζε κίτρινες. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά παιδιά. Πάει για το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο. Είναι στα ημιτελικά. Θέλω να πω γιατί πραγματικά είναι προβληματικό. Από πού είναι το πρόβλημα, δεν είναι μόνο βέβαια στο ποδόσφαιρο, και θα εξηγήσω ότι οι αποφάσεις που βγάζει στα δικαστήρια, ουσιαστικά οι δικαστικές αποφάσεις, έχουν ένα μεγάλο έλλειμμα. Δηλαδή, όταν κόψανε τις συντάξεις ολωνών μας, εδώ τους πολίτες δηλαδή, είπανε ότι είναι συνταγματικό. Όταν κόψανε τις δικές τους συντάξεις, αμέσως το αλλάξανε και δεν κόπηκαν ποτέ. Αυτή τη διαφορά την τεράστια δεν μπορείς να την κάνεις όταν υπηρετείς τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα, μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στην αθλητική δικαιοσύνη, γενικά σε αυτή την κοινωνία που έχουμε εδώ, το σύστημα που λέγεται εξουσία. Αν μπορέσουμε να το διορθώσουμε, έχει καλώς. Αλλιώς ο δυνατός θα κάνει ό,τι γουστάρει, όπως συμβαίνει πάντα. Καλό βράδυ. Μεγάλη. Να σε καλά, να σε καλά, φιλαρετέ μου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από το φιλάρετο. Ακούσαμε και τον Γιώργαρα, ακούσαμε δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Συνέντευξη τύπου δεν... Δεν παίζει ακόμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ παντός στάσω βλέποντας αυτόν τον Ολυμπιακό, ακονίζω τα μαχαίρια μου, τα δόντια μου και τον περιμένω, φίλε, την άλλη Κυριακή πώς και πώς. Θα δεις τα πολλά με λίγα. Δεν ξέρω πώς θα τη βρουν να μην το κάνουν το παιχνίδι, κάτι θα σκαρφιστούν. Αλλά φίλε, δεν γλιτών. Και η πλάκα θα είναι μην τους φέρει η τύχη να παίξουμε μαζί και κύπελο, γιατί θα το διαλύσουμε πολλές φορές φέτος τον Ολυμπιακό. Θα πέσουν οι μάσκες τους κάτω. Αυτοί εδώ τώρα δεν ξέρω τι θα σκαρφιστούν. Θα δεις κάτι θα βρουν μέσα στη εβδομάδα για να μην το παίξουν το παιχνίδι. Κοίταξε, θα το κάνουν άνω κάτω, θα στείλουν το. Καταρχήν τη Δευτέρα. Το μπάρμπα εκείνο να πούνε να μας πάσει τα νεύρα. Τη Δευτέρα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης του δικαστή. Έτσι. Θα γίνει τη Δευτέρα η εκδίκαση υπόθεσης. Θέλω να πιστεύω ότι η απόφαση δεν θα βγει 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βγει η απόφαση ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Γιατί αν βγει η απόφαση μέσα στην εβδομάδα. Και αν είναι μερικός ή ολικός καταδικαστική για τον ΠΑΟ και την Ξάνθη και παιχτεί το παιχνίδι, υπάρχει δόλος. Και υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να σημειωθούν έκτροπα σε αυτό το μάτς. Ήδη είναι δυναμητισμένη η ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο ομάδες με τα όσα έχουν γίνει. Ήδη ένα παιχνίδι ΠΑΟ Ολυμπιακός εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Εάν γίνει και αυτό, καταλαβαίνετε όλοι ότι πραγματικά θα υπάρξει μια επιβεβαίωση στα όσα λέμε. Όχι ότι δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση μέχρι τώρα, αλλά θα άλλη μια τρανή απόδειξη για το τι συμβαίνει με τις επιστημονικές μεθόδους που επιλέγουν κάποιοι κύριοι. Και το χειρότερο είναι ότι τις υιοθετούν, τις αποδέχονται και τις ευλογούν κάποιοι ανώτεροι από αυτούς. Αυτό είναι το χειρότερο όλων και το πιο επικίνδυνο. Έχω να σημειώσω. Όταν ο δικαστής θα πάει να δικάσει, όχι με το γράμμα του νόμου, με στοιχεία δηλαδή, αλλά με ενδείξεις, που οι ενδείξεις ο καθένας μπορεί να λέει και το κοντό του και το μακρύ του, όπως ας πούμε η κυρία Μαρούπα που είπε ότι μίλησε και κατάλαβε ότι θα την παίρνουν οι Τούρκοι και μπράβο που την πήρε ο Σαββίδης, δηλαδή να γελάς μέχρι αύριο το πρωί. Άστα να πάνε. Ενδείξεις ότι χώρια που τις αλλάξαν τρεις φορές, αναχρονιστικά να παίρνει ο δικαστής και να βλέπει ότι αυτοί καταδικάσαν 27 του μηνός και όταν βγήκε το πόρισμα, τα στοιχεία που είχαν καταδικάσει είχαν ανακαλύψει 3 του μηνός. Ωραία. Δηλαδή, αναχρονιστικά, μιλάμε τώρα για την παρανομία σε όλο το μεγαλείο. Θα πρέπει να δικαστεί η ΕΕΑ και όχι ο ΠΑΟ και η Ξάνθη. Ωραία. Αν είναι σωστός ο δικαστής, θα πρέπει να ασχηθεί. Κάνε ένα επίλογο, επειδή οι εκπομπές πρέπει να κλείνουν στην ώρα τους. Είναι 11 παρα 2.
Πρέπει να κλείσουμε στην ώρα. Το απόλαυσα που ήμουν μαζί στην παρέα. Σε ευχαριστώ για το, για το ραδιοφωνικό βήμα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλούσε τόση ώρα από Γερμανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και εσένα και όλους τους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Να σε καλά, Θόδωρε, θα τα πούμε Παρασκευή. Γιατί αύριο θα είναι ο Ζάχος, είναι το παιχνίδι Ατρόμητος Άρης 7. Θα το πάει νομίζω σε ρί ο Ζαχουά. Λοιπόν, καλό βράδυ, Θόδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά να αποχωρούμε, να δώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο τον Ζαγόρα με την εκπομπή Ζούγκλα. Θα έχετε περισσότερα, πιστεύω, να πείτε όλοι σας, να ανταλλάξετε απόψεις, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, όπως γίνεται καθημερινά σε αυτή τη μεγάλη παρέα που δημιουργεί ο Γιώργος ο Ζαγόρας με την εκπομπή του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από Τάσο Τρέγια, να έχετε ένα όμορφο βράδυ για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Παρασκευή τώρα, Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ. Αύριο είπαμε ο Ζάχος θα είναι εδώ για την περιγραφή του αγώνα Ατρόμητος Άρης. Λοιπόν, από όλους εμάς, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Auf Wiedersehen.